Θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα το προσεγγίσουμε στο σύνολό του. Να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, εγκληματολόγο. Να τον δούμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, κύριε Παπακοσταντή. Καλησπέρα κύριε Σαλαπάτα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αρχικά από εσάς, μια πρώτη αξιολόγηση με βάση και τις γνώσεις στο πεδίο της εγκληματολογίας. Είναι ένα έγκλημα κακουργηματικού χαρακτήρα. Η κατηγορία η οποία έχει αποδοθεί είναι, νομίζω, απόπειρα ανθρωποκτονίας και είναι λογικό. Και προφανώς η δράστηδα κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει ή να και να διαφύγει τη σύλληψη. Και οπωσδήποτε πρέπει οι αστυνομικές αρχές να προσπαθήσουν να τη συλλάβουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Θεωρώ βέβαια ότι ο χρόνος είναι σε βάρος της. Νομίζω ότι λογικά πρέπει να είναι θέμα χρόνου για να παραδοθεί στη δικαιοσύνη. Απ' την άλλη πλευρά επίσης οι αστυνομικές αρχές, και νομίζω το γνωρίζουν πολύ καλά, όχι μόνο θα πρέπει να τη συλλάβουν, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουν και το όποιο ενδεχόμενο κάποια αντεκδίκηση, να την προστατεύσουν δηλαδή από τυχόν τέτοια φαινόμενα. Μιλάμε για ένα πολύ φρικιαστικό έγκλημα. Τα εγκλήματα αυτού του τύπου είναι πάρα πολύ άσχημα, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στα θύματα, κυριολεκτικά σχεδόν τους καταστρέφουν τη ζωή αν δεν τους σκοτώσουν εντελώς, και θα πρέπει να αποδοθούν και ανάλογες κατηγορίες. Είναι ένα έγκλημα, κύριε Παπακοσταντή, το οποίο εμφανίζεται διαχρονικά όμως στα ελληνικά εγκληματολογικά χρονικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μόνο ιστορικά δεν μας είναι ξένο και βλέπουμε δυστυχώς και μία έξαρση περιστατικών μετά την υπόθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Να θυμίσω ότι υπήρχε και στη Μονή Πετράκη Ιερέας που έδειξε καυστικό υγρό σε 11... Και όχι μόνο. Μία έγκυο στην Κυψέλη, ένας ηλικιωμένος στοιχείο. Την υπόθεση του Ιερέα στη Μονή Πετράκη που μόλις αναφέρατε, στο Αγρίνιο. Μάλιστα η πρώτη περίπτωση, γιατί για πάρα πολλά χρόνια είχε μειωθεί έως εξαφανιστεί σχεδόν αυτή η μέθοδος εγκλήματος από την Ελλάδα, ήταν το 2007, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιον δικηγόρο, νομίζω τον κύριο Σαράκη. Μετά ήταν η περίπτωση το 2008 της κυρίας Κούνεβα. Και μετά το 2007 ήταν η υπόθεση Σαράκη, σωστά το σημειώνετε, το 8 της Κούνεβα και το 20 της Παλιοσπύρου. Και μετά από το 20 είχαμε πάλι 4-5 απανωτά περιστατικά. Θεωρώ ότι όταν συμβαίνει ένα περιστατικό που παίρνει έντονη δημοσιότητα, διεγείρει κάποιες ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, κάποιες προσωπικότητες οι οποίες ψάχνουν τρόπο εκδίκησης, γιατί η επίθεση με καυστικό υγρό θεωρείται ότι είναι κατεξοχήν εκδικητικού χαρακτήρα εγκληματική πράξη, και προχωράει στην πράξη. Και συνηθέστερα βέβαια, το θύμα είναι άντρας, κύριε Παπακοσταντή. Συνηθέστερα τελευταία ναι, και στη χώρα μας ειδικότερα ναι, αλλά στα παγκόσμια χρονικά νομίζω ότι είναι και τα δύο. Αλλά αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, χώρες όπως ασιατικές χώρες, το Μπαγκλαντές, το Ιράν, η Ινδία έχουν πολλά περιστατικά εγκλημάτων με καυστικά υγρά, και από την άλλη μεριά η Μεγάλη Βρετανία επίσης έχει πολλά περιστατικά με καυστικά υγρά. Νομίζω είναι η Μεγάλη Βρετανία βέβαια έχει και παράδοση. Από το 18ο αιώνα ακόμα, από τη Σκωτία, ακόμα και σε αντεκδικήσεις, έτσι σε φασαρίες μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, είχαν χρησιμοποιηθεί καυστικά υγρά. Επειδή κάνατε αναφορά, κύριε Παπακοσταντή, για αυτές τις προβληματικές, τουλάχιστον προσωπικότητες, που έχουν την τάση να επαναλαμβάνουν τέτοιου είδους περιστατικά, επηρεαζόμενες ενδεχομένως και από τον τρόπο που επικοινωνείται από τα μέσα ένα τέτοιο θέμα κάθε φορά, θεωρείτε ότι υπάρχει και μία ευθύνη στον τρόπο που επικοινωνείται μία τέτοια είδηση, η οποία μοιραία κυριαρχεί σε πανελλαδικό επίπεδο, και ενδεχομένως τα θύματα να το κυνηγάνε εντός ή εκτός εισαγωγικών ακόμη και για λόγους δημοσιότητας? Έχετε απόλυτο δίκιο. Η ερώτηση νομίζω δίνει και την απάντηση. Το θέμα της υπερέκθεσης, της υπερπαρουσίασης από τα μέσα διαφόρων εγκλημάτων και των τρόπων που αυτά τα εγκλήματα γίνονται, είναι δεδομένο, είναι αποδεδειγμένο εγκληματολογικά ότι συνεισφέρει στο να διεγείρει κάποιες εγκληματικές προσωπικότητες. Προσέξτε, δεν δημιουργεί εγκληματικές προσωπικότητες, αλλά διεγείρει εγκληματικές προσωπικότητες, ούτως ώστε να μιμηθούν την πράξη που περιγράφονται από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι δεδομένο. Συμβαίνει. Βέβαια, δεν μπορούμε να ξέρουμε το βαθμό επίδρασης, ούτε τελικά πόσα ακριβώς από αυτά τα εγκλήματα θα γινόταν ή δεν θα γινόταν
αν δεν παρουσιαζόταν με τον τρόπο που παρουσιάζονται από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι σίγουρο όμως ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ξαφνικά μαζεμένα εγκλήματα μετά από ένα σοβαρό έγκλημα, βλέπουμε μαζεμένα εγκλήματα ίδιου περίπου χαρακτήρα. Mm-hmm. Και προφανώς και έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο μιμητισμός δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση κυριαρχεί. Φταίει και το φτωχό σύστημα ποινών, να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Όχι, είναι ξεκάθαρο, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση, ότι η εγκληματικότητα δεν μειώνεται από την απλή αυστηροποίηση των ποινών. Η εγκληματικότητα μειώνεται από ένα σύνολο παραγόντων που ξεκινούν από τον τρόπο που λειτουργεί η ίδια η κοινωνία μέχρι τον τρόπο, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα, όχι όμως μόνο στο θέμα των ποινών, mm-hmm. την αποτελεσματικότητα που εφαρμόζεται η ποινική δικαιοσύνη. Όταν λέω αποτελεσματικότητα, εννοώ αν, ας πούμε, για παράδειγμα, στις 100 διαρρήξεις έχουμε μόνο τους 20 δράστες, ένα 20% εξιχνίασης, προφανώς δεν παίζει ρόλο οι ποινές. Mm. Παίζει ρόλο το ότι ο διαρρήκτης θεωρεί ότι δεν θα συλληφθεί ποτέ. Θεωρείτε όμως ότι ως μεθοδολογία δυστυχώς ήρθε για να μείνει τρόπον την Α? Εντάξει, σίγουρα υπάρχει πιθανότητα, είναι θέμα χρόνου, να συμβεί το επόμενο έγκλημα με καυστικό υγρό. Τώρα, αν θα συμβεί σε 2 μήνες, σε 2 χρόνια. Θα συμβεί. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα υπάρξει σε αυτό το έγκλημα κάποιο είδους πρόληψη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον σε περιπτώσεις που ξέρουν υποψήφια θύματα πια, ανθρώπους οι οποίοι τους μισούν ή απειλούν να τους εκδικηθούν με διάφορους τρόπους, δεν θα πούν ποτέ ότι θα σου ρίξω βιτριόλι, αλλά ακόμα και αν το πούν σε αυτό, να πρέπει να έχουν το νου τους και να ενημερώνουν τις αρχές ότι υφίστανται απειλές. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά εκ νέου για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλά. Να είστε καλά.